Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μου στο στούντιο η κυρία Λένα Λάκα, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λάκα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα κύριε Ντόκα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και φυσικά σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το έγκλημα των Τεμπών. Με τα Τέμπη θα ξεκινήσουμε. Με το έγκλημα των Τεμπών είχαμε χθες τη συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχουμε ποινικές ευθύνες για πολιτικούς. Η Εξεταστική Επιτροπή έβγαλε πορίσματα όσα και τα κόμματα, ως συνήθως. Τι λέτε εσείς, πώς είδατε όλο αυτό, ως Εξεταστική Επιτροπή, από την οπτική της Βουλής, τι λέτε? Θα ξεκινήσω πρώτα από την εντύπωση που μου έδωσε το σύνολο των τοποθετήσεων. Παρακολουθώντας τις χθες, ένιωσα ότι κάποιοι ζούμε σε άλλη χώρα. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε από την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αφού ο ίδιος επέλεξε να πάει και να παρουσιάσει κάποια παραλαβή ελικοπτέρων, κάτι τέτοιο καταλάβαμε από τον κύριο Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο πλέον και φάνηκε ξεκάθαρα και εχθές. Δηλαδή? Το μοτίβο χαρακτηρίζεται από τρεις έννοιες, με τη σειρά ακριβώς που θα τις αναφέρω. Διαφθορά, συγκάλυψη και ατιμορρησία. Έχουμε το έγκλημα των Τεμπών που μετά από ένα χρόνο ακόμη δεν έχει λάβει όχι το πολιτικό σύστημα, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ξεκάθαρες απαντήσεις. Έχουμε από το φθινόπωρο κιόλας ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής προτείνει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με βάση το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, το οποίο ξεκάθαρα καταδεικνύει ευθύνες τόσο στον κύριο Σπίρτζη όσο και στον κύριο Καραμανλή και συνδέει άμεσα τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 με το έγκλημα των Τεμπών. Κάποια πράγματα λοιπόν δεν τα καταλαβαίνω και θεωρώ ότι δημιουργούν τεράστια κενά ως προς τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και ταυτόχρονα πλήγουν απεριόριστα την εμπιστοσύνη του σύνολου της ελληνικής κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε σήμερα διερεύνηση ποινικών δικών του ευθυνών, ζήτησε τη σύσταση μιας ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Βέβαια, το αδίκημα του Σπίρτζη, αν υπάρχει, ό,τι αδικήματα έχει ο Σπίρτζης, έχουν παραγραφεί. Αλλά το έκανε αυτό και για λόγους επικοινωνιακούς και ίσως και για να κάνει τον Κώστα Καραμαλή να αποδεχτεί κι αυτός μια παρόμοια διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό αυτό. Εσείς ζητήσατε και πριν προανακριτική επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική επιτροπή, η οποία όμως δεν μπορεί να υπάρξει τώρα όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα ποινικές ευθύνες δεν θα υπάρξουν σε πολιτικούς, κυρία Λάκα, όπως όλα δείχνουν. Έτσι. Θέλουν δηλαδή να μας πούν ότι αν η δικαιοσύνη εντοπίσει ποινικές ευθύνες και φέρει στην Βουλή των Ελλήνων κάτι αντίστοιχο, θα το αποδεχτούμε, θα το ερευνήσουμε. Αν δεσμευτούν σε αυτό, συγκυριακά αυτή τη στιγμή μπορεί και να σας πω ότι είμαι καλυμμένη. Θέλω όμως να τονίσω και κάτι άλλο πέρα από όλο αυτό. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί, αν δεν θέλει κανείς, δεν θα πάει ποτέ στη δικαιοσύνη. Καλύπτονται οι υπουργοί από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ναι, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικότερο. Ναι. Γιατί πέρα από το ότι λέμε και ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε, είναι και κάτι πολύ σημαντικό ο τρόπος που το λέμε. Παρακολουθούσα ακόμη και την Εξεταστική Επιτροπή. Παρακολουθούσα την κυρία Καριστιανού με τον πόνο που θα δικαιολογούσε οποιαδήποτε συμπεριφορά της με περίσσια αξιοπρέπεια να ζητά το αυτονόητο, την απόδοση δικαιοσύνης. Ανταυτού τι είχαμε να απαντήσουμε, όχι στην ίδια κυρία Καριστιανού, η οποία δεν λειτουργεί ως μονάδα, εκπροσωπεί τις οικογένειες 57 νεκρών συνανθρώπων μας. Ανταυτού είχαμε να τις απαντήσουμε με ειρωνία, να τις υποδείξουμε πώς πρέπει να διαχειριστεί τον πόνο της. Καλέσαμε τον κύριο Αγοραστό, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθυστερημένα, ο οποίος δεν μας απάντησε ξεκάθαρα για ποιο λόγο μπαζώθηκε ο τόπος του εγκλήματος και αλλοιώθηκαν στοιχεία. Δεν καλέσαμε σημαντικούς μάρτυρες και βγάλαμε ως αυτό που έμεινε από όλο αυτό, από όλη αυτή την διαδικασία, είναι το να τονίσουμε το αίσθημα του ανθρωπίνου λάθους. Ανθρώπινο λάθος, μιλάμε για ανθρώπινο λάθος στην Ελλάδα του 2024 και με πράγματα πολύ συγκεκριμένα που αν είχαν γίνει, δεν αποδεικνύεται μόνο, να κάνω και μια προσθήκη πριν, δεν αποδεικνύεται μόνο από το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί λίγο να αποδώσει ευθύνες ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι εμπειρογνώμονες που η ίδια κυβέρνηση έθεσε αποφάνθηκαν ακριβώς στο ίδιο γεγονός, στην άμεση σύνδεση της απουσίας τηλεδιοίκησης με το έγκλημα των Τεμπών.
Κάποια πράγματα δηλαδή είναι τόσο αυτονόητα στις καρδιές του λαού μας που δεν πραγματικά με κάνουν να μην καταλαβαίνω. Με βρίσκουν αγανακτισμένη. Πάμε στην υπόθεση με τα emails της Άννας Ασημακοπούλου. Εδώ εσείς λέτε ότι έχει ευθύνη η Νίκη Κεραμέως και ζητάτε την παρέτηση της Κεραμέως. Αλλά σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα, αυτά τα emails είχαν διαρρεύσει την εποχή της άνοιξης του 23 ανάμεσα στις δύο εθνικές εκλογές. Είναι διαφορετικά, τι λέτε? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν ήταν η ίδια, ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ο ίδιος, ο Πρωθυπουργός δεν είχε ευθύνη. Δεν θέλω να σας πω τίποτα, αλλά η Νίκη Κεραμέως δεν ήταν υπουργός, αυτό. Ωραία, άρα έχει την ευθύνη ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικές που ασκεί. Και όταν μιλάμε για διαρροή. Υπηρεσιακός υπουργός. Ναι, κύριε. Ναι, ο υπηρεσιακός. Όταν μιλάμε όμως για διαρροή προσωπικών δεδομένων των συμπολιτών μας, πρέπει λίγο να μην το περνάμε τόσο απλά. Δηλαδή, ωραία, η κυρία Σημακοπούλου δεν θα είναι υποψήφια. Καλυφθήκαμε. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών παρετήθηκε. Καλυφθήκαμε. Ο Γραμματέας Αποδήμων, Τομεάρχης Αποδήμων, παρετήθηκε. Καλυφθήκαμε. Θεωρείτε ότι αφορά τον ελληνικό λαό και ότι είναι ευχαριστημένος, νιώθει βέβαιος για την εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών που έρχονται με την επιστολική ψήφο, με την απλή παρέτηση? Και να σας ενημερώσω ότι σήμερα από βουλευτές του Πασό Κίνημα Αλλαγής, ναι, κατατέθηκε η ανάγκη, το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Αρχών και Διαφάνειας, ώστε να συζητηθεί συγκεκριμένα το θέμα. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν έχει υποχρέωση, ναι, να ενημερώσει την αρχή, να ενημερώσει την Επιτροπή αυτή για την έρευνα. Τα αποτελέσματα που οδήγησαν στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Αποδήμων και να μας ενημερώσει πού βρισκόμαστε. Όλο αυτό δεν το ζητάμε εμείς, γιατί θέλουμε πολιτικά να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μπαίνει ζήτημα σε σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου, λέτε εσείς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν τις τελευταίες μέρες. Να θεωρήσουν ότι συνδέουμε την υπόθεση διαρροής με την επιστολική ψήφο. Ναι. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι πολίτες που θα ενταχθούν στους εκλογικούς καταλόγους να είναι βέβαιοι για τα προσωπικά τους δεδομένα. Είναι κάτι τόσο απλό, μάλιστα, που με τις αρχές της διαφάνειας μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στην Ελλάδα του σήμερα. Μπαίνουν ζητήματα για το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου, κυρία Λάκα, να το θέσω ως ερώτημα. Μπαίνουν ζητήματα για εσάς, για το Πασόκ, μπαίνουν ζητήματα? Θα το εντάξω στο ευρύτερο πλαίσιο του πώς λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και το πώς λειτουργεί και το αν υπάρχει τελικά διαφάνεια σε κάθε πολιτική πράξη. Είναι γενικό το ζήτημα. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστολική ψήφο. Μάλιστα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ήταν σήμερα στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Θα δούμε και τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Πάμε να δούμε τις ευρωεκλογές ευρύτερα. Πότε θα έχουμε υποψήφιους ευρωβουλευτές, όλους τους υποψήφιους από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Λάκα? Το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε, Κίνημα Αλλαγής, από την ενημέρωση που έχουμε, είναι σε πλήρη σύνταξη των δυνάμεών του για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουν ανακοινωθεί ήδη οι 6 πρώτοι υποψήφοι ευρωβουλευτές μας, οι οποίοι είναι αξιόλογοι επιστήμονες, ο καθένας στο δικό του τομέα ευθύνης. Και όσο περνούν οι μέρες, συνεχώς θα ανακοινώνονται και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Τμηματικά θα πάει όλο αυτό. Τμηματικά θα γίνει η ανακοίνωση. Για πάμε τώρα να δούμε πού βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήσασταν δεύτεροι, είστε τρίτοι τώρα για μια δημοσκόπηση που πριν λίγο ανακοινώθηκε. Φαναράς, Μέτρων Ανάλυσης, Μέγκα, σας δίνει πάλι τρίτους, με μια πτώση σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, 24,6. Μιλώ για πρόθεση ψήφου, όχι για εκτίμηση. ΣΥΡΙΖΑ 11,8. ΠΑΣΟΚ 10,2. ΚΚΕ 7,9. Ελληνική Λύση 7,6. Γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική υποχώρηση από τη δεύτερη στην τρίτη θέση και στα ποσοστά? Τι λέτε, κυρία Λάκα, σας προβληματίζει αυτό? Από πού προκύπτει αυτό, τι λέτε? Ξέρετε, η συζήτηση αυτή με πάει λίγο πίσω. Με πάει πίσω πριν τις βουλευτικές εκλογές, όταν όλοι οι δημοσκοπήσεις, οι σχολιασμοί των δημοσκοπήσεων μας είχαν σε μονοψήφιο ρυθμό και μας θεωρούσαν παρακολούθημα. Τη μία φορά συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας, την άλλη φορά συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι χρήσιμες. Θα πρέπει να παράξουν προϊόν πολιτικής ανάλυσης. Αλλά αφήστε με να πιστεύω ότι στα δρόμενα και στα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θεωρώ ότι η μάχη του ΠΑΣΟΚ είναι πολύπλευρη. Η μάχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αγώνας κούρσας. Δεν περιμένουμε μια εκτόξευση δημοσκοπικά ή από τη μια στιγμή στην άλλη. Η μάχη του ΠΑΣΟΚ είναι μαραθώνιος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ παλεύει σε δύο πλευρές. Το ΠΑΣΟΚ δεν παλεύει μόνο να ανεβάσει τα δικά του ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ παλεύει να επανέλθει η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτή τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μακριά από λογικές lifestyle και μακριά από λογικές διαφθοράς, ατιμωρησίας, μακριά από το σκοτάδι.
Και όταν ο αγώνας αυτός είναι πολύπλευρος... Το ακούω, αξιολογείται από τον κόσμο. Ναι, κυρία Λάκα. Αποτυπώνεται και πολύ πιο δύσκολα. Μάλιστα. Δεν σας προβληματίζει δηλαδή αυτή η δημοσκοπική υποχώρηση? Λέτε ότι μπορεί να μην είναι ακριβής, μπορεί να μην είναι οι δημοσκοπήσεις ακριβής. Αυτό λέτε? Λέω να μην αποτυπώνουν την πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις, λέτε? Λέω ότι το πολιτικό σκηνικό και όσο κοντεύουμε στις ευρωεκλογές και όσο τα στελέχη μας σε όλη τη χώρα θα αγωνιστούν για ένα κοινό στόχο, θα αλλάζει συνεχώς. Μέρα με τη μέρα, αν όχι ώρα με την ώρα. Οι διαφορετικές απόψεις στο ΠΑΣΟΚ και για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μπορεί να έπληξαν την εικόνα του κόμματος ή όχι? Θεωρώ ειδικά για τα μη κρατικά, γιατί το μη κερδοσκοπικά το ξεχνάμε πλέον. Πείτε το όπως θέλετε, εγώ θα το αποδεκτώ. Η άποψη του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρη και διαχρονική. Το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, το τονίζω, πανεπιστημίων. Το ΠΑΣΟΚ ανέλησε τις προτάσεις του. Μάλιστα. Ανέλησε τις προτάσεις του, τις παρουσίασε, προσπάθησε να προειδοποιήσει τον κόσμο για το τι θα γίνει με αυτό το νομοσχέδιο και προσπάθησε επίσης να επαναφέρει τη σωστή λογική όταν αγγίζουμε ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Χωρίς δημόσια διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις όμως και στα ομόφυλα και στα ιδιωτικά, μη κρατικά. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά όταν έρθει η ώρα, όταν δεν είναι πρόβλημα, εκείνη η ώρα, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει συντεταγμένα σε όλα. Δεν είναι πρόβλημα, λέτε αυτό. Λοβέρδος. Πώς είδατε τη δημιουργία κόμματος από τον Ανδρέα Λοβέρδο, Δημοκράτες το λέει? Θα σας πω. Όντας λίγο μια νεότερη γενιά ανθρώπων που ασχολούνται και αγαπούν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, θα περίμενα από τον κύριο Λοβέρδο να δώσει ένα διαφορετικό παράδειγμα σε εμάς. Ο κύριος Λοβέρδος πάντα πολιτευόταν με το ΠΑΣΟΚ, πάντα ΠΑΣΟΚ, ατάκες πάντα ΠΑΣΟΚ. Το παράδειγμα που δίνει τώρα σε εμάς τους νεότερους ποιο είναι? Δεν εκλέχθηκε βουλευτή στο βόρειο τομέα. Αντί να παλέψει, ίσως να πάρουμε και μια δεύτερη έδρα εκεί, εφόσον δεν εκλέχθηκε, θεωρεί ότι ξαφνικά μετά την υποψηφιότητά του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές του από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αλλά και πάλι, αυτό που λέω πάντα και ισχύει και με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο είναι ότι η τελική κρίση είναι στα μάτια του κόσμου. Και ο κόσμος έχει αλάνθει στο κριτήριο. Εάν θα αξιολογηθεί ευρωεκλογές... και αυτός όπως και όλοι μας. Okay. Εάν στις ευρωεκλογές δεν είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και είναι τρίτο, θα τεθεί ζήτημα Μίκου Ανδρουλάκη, θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας? Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στις επερχόμενες ευρωεκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα. Θα είναι η εναλλακτική πρόταση και θα αποτυπώσει όλη αυτή τη δημιουργία και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τόσα χρόνια. Και ξέρετε κάτι, μπορεί καθημερινά στα κανάλια να μην βλέπουμε πού πίνει τον καφέ του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και τι κάλτσες φοράει, όπως ξέρουμε για τον κύριο Κασελάκη. Θα παρελάσει? Δεν θα παρελάσει την 25η Μαρτίου? Τι έβαλε στην τσάντα του? Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής είναι κάτι διαφορετικό. Αγωνίζεται για να προασπίσει τα συμφέροντα όχι μόνο του κόμματός μας, αλλά και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως των μη προνομιούχων ανθρώπων. Εντάξει, και η επικοινωνία είναι κομμάτι της πολιτικής. Okay. Ο Κασελάκης τα καταφέρνει. Ιδιαίτερα μπορεί να το έχει παρακάνει, αλλά είναι κομμάτι της πολιτικής. Και η επικοινωνία, κυρία Λάκα. Η επικοινωνία είναι κομμάτι της πολιτικής. Προσωπικά σας εκνευρίζει η επικοινωνία? Ναι. Η επικοινωνία είναι κομμάτι της πολιτικής, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική. Την ουσία της πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λάκα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, τώρα.